Κύριε Βούτσο, έχετε το λόγο να βάλω δύο λεπτά. Μόνο για ένα λεπτό. Μόνο για ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Δεν θα υπάρχουν υπεύθυνοι και είτε έτσι αλλιώς και δημοσίως στο σύνολο των ζητημάτων που θέσατε έχουν δοθεί ή θα δοθούν απαντήσεις. Για ένα ζήτημα μόνο θέλω να σας πω. Πραγματικά εκπλήσωμαι γιατί σήμερα, 15 μέρες μετά τη διάλυση της μεγάλης αντιφασιστικής εκδήλωσης μπροστά στο εφετείο, έρχεστε εδώ στη Βουλή και επιμένετε σε απίστευτες ανακρίβειες, οι οποίες προκύπτουν ακριβώς από το ηλεκτρονικό υλικό το οποίο δώσατε και εσείς ως ΓΑΔΑ και ανεξάρτητα δίκτυα για εκείνη την ημέρα και από το οποίο προκύπτει ευθύτατα ότι δεν είχε καμία σχέση το συμβάν το οποίο έγινε, το οποίο ήταν πολύ μικρής έκτασης, με τη δήλωσή σας ένα τέταρτο αμέσως μετά, και ενώ τα χημικά συνεχίζαν να πέφτουν μέχρι την Αλεξάνδρας και μέχρι την Κηφισίας, ότι πέσανε 600 μολότοφα από 150 ανθρώπους κτλ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Σας ρωτάω ευθέως και σας λέω, ήτανε προαποφασισμένη η διάλυση της αντιφασιστικής εκδήλωσης και μάλιστα ενός κόσμου που χαιρόταν για την απόφαση της, για την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης? Ήταν προαποφασισμένη, ήταν προμελετημένη, ήταν επιχειρησιακά έτοιμη από την πλευρά σας και εν γνώση του Πρωθυπουργού, διότι πραγματικά εκείνη την ιστορική μέρα κάνατε ένα ατόπιμα και πήρατε την ευθύνη εσείς ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνατε ένα ατόπιμα χωρίς έλεος, χωρίς οποιαδήποτε αιτία, ανετίως, απέναντι σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Πώς έρχεστε ύστερα μετά από 15 μέρες εδώ και λέτε αυτές τις ανακρίβειες? Φέρτε το ηλεκτρονικό υλικό, φέρτε όλα τα στοιχεία για να δείτε ότι είστε εντελώς έξω από την πραγματικότητα και να μας πείτε επιτέλους πότε, από πότε και αν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού αποφασίστηκε η διάλυση της μεγάλης αντιφασιστικής εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Όμως, σας παρακαλώ πολύ, παρακαλώ και τους συναδέλφους. Μετά την απάντηση του, κύριε Υπουργέ, μην βιάζεστε. Ένα μισό, δώστε και στον Πρόεδρο 10 δευτερόλεπτα. Μετά την απάντηση του Προέδρου, θερμή παράκληση, να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους βουλευτές. Ήδη υπάρχει ο συνάδελφος Μπουτσικάκης, ο οποίος περιμένει εδώ και ώρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σύντομα σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ, κύριε Βούτση, εγώ δεν εκπλήσωμαι πραγματικά πλέον. Γιατί τα ίδια μου είπατε το βράδυ εδώ μπροστά, όταν κάποιοι προβοκάτορες διέλυσαν τη συγκέντρωση και πέταξαν μολότοφ στα μάτια. Δεν εκπλήσουμε που θέτετε αυτά τα ζητήματα. Όπως επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι τη μέρα, την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου, για την οποία απόφαση και λειτουργία του δικαστηρίου, η αστυνομία πήρε πολλά μέτρα για να λειτουργήσει άψογα και με ασφάλεια το δικαστήριο, και έτσι έγινε. Όπως πήρε και πάρα πολλά μέτρα για να λειτουργήσει και να γίνει άψογα η διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, κάποιοι, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς εδώ στο Σύνταγμα, πήγανε, επιτέθηκαν στα ΜΑΤ, πέταξαν μολότοφ, σπάσανε 10 λεωφορεία των ΜΑΤ και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ορισμένα λεωφορεία. Είναι μετρημένες οι μολότοφ, κύριε Πρόεδρε, είναι 150. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, είναι όλη η εικόνα που δόθηκε από τη Γάδα, από τον ντρόουν, είναι ο διάψηφος μάρτυρας. Πραγματικά δεν εκπλήσωμαι καθόλου, αλλά μου κάνει εντύπωση που εσείς έρχεστε εδώ και θέτε πάλι τα ίδια ζητήματα που λάθος θέσατε εκείνο το βράδυ που ψηφίσαμε τον νόμο για τις συγκεντρώσεις και ζητήσατε την παρέτησή μου εμού και του συναδέλφου μου, του κύριου Οικονόμου. Ευχαριστώ πολύ.